Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εκπομπή «Εμείς και ο κόσμος» μας αυτήν την ώρα μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που συντονίζεστε και να είστε πάντοτε καλά. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά αυτή τη βδομάδα, Παρασκευή σήμερα, την εργάσιμη για τους περισσότερους και ευχαριστούμε για τη ραδιοφωνική και τηλεοπτική σας συντροφιά. Το «Εμείς και ο κόσμος» μας καθημερινά κάθε πρωί 8 με 10 στους 97,2. Δύο ώρες ραδιόφωνο, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή μαζί σας και στη συνέχεια άλλη μια ώρα τηλεόραση, 2,5 με 3,5 ώρα Κύπρου, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. 10 στο σύνολο εκπομπές κάθε εβδομάδα με διαφορετικούς καλεσμένους και θεματολόγια και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη ραδιοφωνική και τηλεοπτική σας παρέα μας τίμα. Χαιρετάμε και τους όπουγγις Έλληνες από δημούς μας που μας βλέπουν δορυφορικά αυτή την ώρα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που συντονίζεστε σε όποιο μέρος της γης και αν αυτή την ώρα μας κάνετε συντροφιά. Το πρώτο μας θέμα, όταν η φόνη σας συνάντησε τη Μίδια, μια ροκ όπερα στην όμορφη Αθήνα. Εκεί μεταφερόμαστε μέσω Skype και συναντάμε τον χορογράφο και ηθοποιό Κωνσταντίνο Μενούνος. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας από την Ελλάδα, εκεί στην όμορφη Κύπρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ καλά. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που τα λέμε έστω και μέσω της τεχνολογίας. Θα χαρώ να τα πούμε και στο στούτιο όταν ο δρόμος σου σε φέρει κατά εδώ. Και πραγματικά αυτή η φώνησα που συνάντησε τη Μίδια και αυτή η ροκ παράσταση στην Αθήνα είναι ένα επιτυχημένο εγχείρημα, θα έλεγα. Ναι. Αυτό δείχνουν τα πρώτα δείγματα από τις πρώτες κιόλας παραστάσεις μας, γιατί πρόσφατα κάναμε και την επίσημη πρεμιέρα μας. Μάλιστα. Αυτό το πάντρεμα της Μίδιας και της Φόνησας πάνω στην θεατρική σκηνή του μικρού Broadway πραγματικά έχει κάνει την εντύπωσή της στην θεατρική Αθήνα και όχι μόνο. Μάλιστα. Και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσει όλος αυτός ο ενθουσιασμός του κοινού και η προσέλευση του κόσμου θα είναι ολοένα και μεγαλύτερη, γιατί μόλις τώρα ξεκινήσαμε. Μάλιστα. Λόγω Αντζολετάκη και Μαρία Δημητριάδου στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, Κωνσταντίνε. Βέβαια. Μαζί βέβαια, με άλλους 6 ταλαντούχους ηθοποιούς, σε αυτούς και εσύ. Και μια ποιοτική δουλειά, βλέποντας και τις κριτικές, αλλά και το τι ο κόσμος λέει όταν τελειώνει η παράσταση, πραγματικά είναι τιμητικό. Ναι, είναι τιμητικό και να σου πω την αλήθεια, Λουκά, δεν το περιμέναμε την τόσο μεγάλη ανταπόκριση του κοινού και ότι τους άρεσε αυτό το πάντρεμα της Μίδιας και της Φόνησας, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο ένα ρίσκο αυτή η ιδέα. Ναι. Αυτό όμως ρώτησε ο κύριος ο Βασίλης ο Πλατάκης, ο σκηνοθέτης της παράστασης. Μάλιστα. Να το ψάξει πάρα πολύ και να δει ότι θα έχει επιτυχία και όντως είχε επιτυχία. Η ατμόσφαιρα που δημιουργούμε σε όλη τη διάρκεια του έργου με τους ρόλους που ο καθένας μας υποδίεται πάνω στη σκηνή του μικρού Broadway πραγματικά περνάει κάτω στον κόσμο από ό,τι μας έχει πει στο τέλος της παράστασης που συνομιλούμε μαζί του, γιατί αγωνιούμε να μάθουμε αν αυτό το εγχείρημα, αυτή η ιδέα, αυτό το πάντρεμα αυτών των δύο τραγικών ηρωίδων, της Φόνησας και της Μίδιας, Παπαδιαμάντη με Ευρυπίδη, ήταν επιτυχημένο. Και μέχρι στιγμής πάνε όλα καλώς. Μάλιστα. Το πώς μπορεί να συμπεριφερθεί και να πει μία στην άλλη είναι απορίας άξιων, εσείς το γνωρίζετε. Εμείς θα το παρακολουθήσουμε όταν θα επισκεφθούμε την Αθήνα και το μικρό Broadway για να δούμε την παράσταση. Αλλά είναι και πραγματικά πολύ ενδιαφέρον να ανακαλύψουμε και επί σκηνής με σύγχρονα ωστόσο στοιχεία, διόρθωση αν κάνω λάθος, και το σήμερα και το πώς αντιλαμβάνονται μέσα στην πορεία οι δύο αυτοί πρωταγωνιστικοί ρόλοι. Το ρόλο του η κάθε μια, έτσι δεν είναι, Κωνσταντίνε? Αυτό θα τόνιζα, Λουκά μου, ότι δεν είναι με την έννοια αυτό που λέμε αρχαία τραγωδία, γιατί ο κόσμος δεν θα έρθει να δει κάτι που ένα πολύ βαρύ έργο. Έχουμε πάλι σύγχρονα στοιχεία ώστε να περάσουν άμεσα στον θεατή και σε έναν θεατή ο οποίος μπορεί να έρθει και να μην είναι τόσο διαβασμένος για όλο αυτόν τον μύθο αυτών των δύο τραγικών ηρωίδων. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι το έχουμε κάνει έτσι. Αυτό βέβαια έχει φροντίσει και ο συγγραφέας μας, ο κύριος Γιώργος Α. Χριστοδούλου, να το περάσει άμεσα στον κόσμο και να καταλάβει και ο θεατής που δεν είναι διαβασμένος τα μηνύματα που περνάει αυτή η παράσταση. Μάλιστα. Θα σε χάσουμε λίγο τηλεοπτικά για ένα-δύο λεπτάκια, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δούμε και το φωτογραφικό υλικό και οι καλοί συνάδελφοι στο Control να μας βοηθήσουν ούτως ώστε να επαναφέρουν την εικόνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον καλό συνάδελφο, τον Ανδρέα τον Χριστοδούλου, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και να είναι πάντοτε καλά. Συσσωρευμένα λοιπόν προβλήματα δεκαετιών, Κωνσταντίνε, και αιώνων ίσως, θα έλεγα, έτσι. Και ίσως να καταλαβαίνουμε και κάποτε αν οι άνθρωποι πώς συμπεριφέρονταν, τι είχε συμβεί και τι θα συμβεί και γύρω τους.
και επί σκηνής, αλλά και κάτω, στην αυλαία, όταν θα κατέβει και στο κοινό όλο αυτό το θέμα της παράστασης και μια δοκιμασία την οποία ίσως να περνάμε και σήμερα. Κωνσταντίν. Ναι, ελάτε, δώστε μας ξανά τον Κωνσταντίνο, παρακαλώ, αν έχει την γλωσσίνη. Κωνσταντίνε μου, έλεγα ότι είναι μια δοκιμασία που ίσως να περνάμε και σήμερα και μια δοκιμασία και προβλήματα ίσως δεκαετιών και αιώνων. Ναι, ναι, Λουκά μου, είναι δοκιμασίες και προβλήματα, δυστυχώς, που υπήρχαν, προϋπήρχαν και θα υπάρχουν δυστυχώς όλα αυτά. Δηλαδή, τι εννοώ. Αυτές οι δύο τραγικές ηρωίδες συνδέουν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Mm. Όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, με τις άδικες εξουσίες, τις αδικίες των κοινωνικών τάξεων, το ποιοι πλούσιοι, πλούσιοι, φτωχοί, δεν βγήκαν ξαφνικά όλα αυτά και εμφανιστήκαν τώρα. Δεν είναι πλεονέκτημα της σημερινής εποχής, το μόνο σίγουρο. Δεν ήταν πλεονέκτημα, να μου επιτρέψετε, γενικά όλων των εποχών. Ναι. Όλα αυτά προϋπήρχαν και υπήρχε ένα background, όπως επιτρέψτε μου να πω, πίσω από όλο αυτό που συμβαίνει τώρα. Μάλιστα. Που δυστυχώς τότε δεν υπήρχαν τα μέσα μαζικής δικτύωσης όπως υπάρχουν τώρα, Λουκά, ναι, ώστε να ξέρουμε τι συμβαίνει. Ήταν, ναι, πράγματα που κρυβόντουσαν πολλές φορές και δεν φαινόντουσαν προς τα έξω. Τώρα, με την κοινωνική δικτύωση που έχουμε και τα μέσα και με τα social, μάλιστα, που έχουμε όλοι γύρω μας, ενημερωνόμαστε μέχρι και με την παραμικρή λεπτομέρεια. Γι' αυτό βλέπουμε ότι υπάρχει μια έξαρση αυτών των πραγμάτων. Σωστά. Σωστά. Στο θέατρο Μικρό Broadway, λοιπόν, βλέποντας και τις φωτογραφίες, παρακαλώ οι συνάδελφοι στο control, να πούμε ότι τη σκηνοθεσία έχει ο κύριος Βασίλης Πλατάκης, τη μουσική ο κύριος Τάκης Μπινιάρης. Και οι παραστάσεις, ημέρες και ώρες, παρακαλώ, Κωνσταντίνε μου, αν έχεις την καλοσύνη. Είναι Παρασκευή, Σάββατο, 9 η ώρα το βράδυ και Κυριακή απογευματινή στις 6. Επίτρεψέ μου να αναφέρω εδώ και τους συνάδελφους ηθοποιούς. Παρακαλώ. Είναι η Άννα Μαρία Βιδάλια, η Μαρία Ιδρακοπούλου, η Σάρα Τερζή, ο Χρήστος Γεωργίου, ο Νίκος Τριανταφύλου. Πιστεύω ότι δεν ξέχασα κανέναν και καμία, γιατί δεν τα έχω πάρα πολύ καλά έτσι, με τα ονόματα πολλές φορές. Ναι. Η Γωγά Τζολετάκη και η Μαρία Δημητριάδου. Εγώ που έχω τον ρόλο του μάγειρα στην σκηνή πάνω, στην υπόθεση του έργου. Αυτοί είμαστε. Και η βοηθός σκηνοθέτη, μην ξεχάσω να πω, γιατί είναι πολύτιμη βοήθειά της καθημερινά, η Κυριακή Γάσπαρη, που είναι και ηθοποιός. Μάλιστα. Εδώ βλέπουμε φωτογραφικό υλικό από την παράσταση. Ναι, τα οποία μας απέστειλες και σε ευχαριστούμε πολύ. Με αυτές τις δύο τραγικές πραγματικά ηρωίδες, ναι, πάνω στην ίδια σκηνή. Από τις φωτογραφίες έχει φοβερή ατμόσφαιρα σκηνή, γιατί φωτισμοί που έχει επιμεληθεί ο σκηνοθέτης μας, ο Βασίλης ο Πλατάκης, πραγματικά σε ταξιδεύουν και πραγματικά σου περνάει το συνέστημα, γιατί έχει πολλά ωραία συναισθήματα η παράσταση. Ναι. Πάρα πολύ στον θεατή, με όλη αυτή την ατμόσφαιρα, με το φωτισμό της σκηνής. Είμαι πολύ χαρούμενος, Λουκά, για αυτή τη δουλειά και είμαι και περήφανος. Γιατί μέχρι τώρα όλο ο κόσμος με ήξερε ως χορογράφο. Ο δρόμος με έβγαλε και ως προς την υποκριτική. Και μέχρι τώρα, εδώ τα τελευταία 6 χρόνια που έχω βγει στο θέατρο και παίζω κάποιους ρόλους, παίζω σε καλά ποιοτικά έργα. Ελπίζω ο δρόμος αυτός να έχει πορεία όπως. Και αυτό είναι και ευλογία, είμαι σίγουρος. Ευλογία θα το και να έχω τέτοιους καλούς στα σκάλους. Σωστά, πάνω απ' όλα. Οι σημαντικές συνεργασίες. Και οι άνθρωποι που θα έρθουν στο δρόμο μας, Κωνσταντίνη. Σωστά. Έτσι είναι ακριβώς. Αυτό είναι η επαγγελματική μας πρίκα και το μεγαλύτερο σχολείο, Λουκά, εγώ πιστεύω. Θα χαρώ πάρα πολύ να τα πούμε και από κοντά. Όσοι καλοί φίλοι φεύγουν και φτάσουν πολύ στην Αθήνα. Και θα ήθελα να έρθω κάποια στιγμή κοντά σας. Με τα χαράς. Ήταν στα μέσα σχέδιά μου, αλλά μας τα χάλασε η πανδημία. Λίγο η πανδημία. Ελπίζω, ναι, όμως. Θα περάσει και αυτό. Θα έρθω και ευελπιστώ τώρα τις γιορτές που θα κατέβει πολύ Κύπρος προς τα κάτω να μας επισκεφτεί και να μιλήσουμε και να γνωρίσω αυτούς τους υπόλοιπους ανθρώπους. Ραντεβού λοιπόν στο θέατρο Μικρό Broadway και ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που διέθεσες, αγαπητέ μου Κωνσταντίνη. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα και καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις. Εύχομαι. Χάρηκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά. Πάμε στο επόμενο μας θέμα. Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου σας κερνάει καθημερινά ένα κομμάτι Black Forest. Στις 7:20 λοιπόν είναι αυτή η τηλεοπτική σειρά του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου με αυτό το πρωτότυπο σενάριο, το εκλεκτό cast ηθοποιών και μία αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια για τους περισσότερους από εμάς, που μας ταξιδεύει σε περασμένες δεκαετίες, αρχής γεννωμένης βέβαια από το σήμερα,
δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 60. Όλη η ιστορία διαδραματίζεται στις όμορφες πλάτρες, γι' αυτό και όλα τα εξωτερικά γυρίσματα, ίσως τα περισσότερα της σειράς, όπως επίσης και οι σκηνές της δεκαετίας του 60, να γυρίζονται σε αυτό το συγκεκριμένο χώρο. Το σενάριο αφορά τρεις διαφορετικές δεκαετίες, του 60, του 80 και του 90. Επίκεντρο της ιστορίας είναι το ξενοδοχείο Black Forest. Ένα ξενοδοχείο το οποίο είναι υπαρκτό. Στα γυρίσματα τα οποία βλέπετε είναι ο ίδιος ο χώρος με το ξενοδοχείο που έχει το όνομα και βλέπουμε το εξαιρετικό αποτέλεσμα. Που στο παρελθόν αυτό το ξενοδοχείο και στην κυριολεξία γνώρισε μεγάλες δόξες, αλλά και στη σειρά, όπου σύμφωνα με το σενάριο τη διεύθυνση αναλαμβάνει η γιαγιά, η οποία από νεαρή ηλικία μέχρι και σήμερα δεν αφήνει τίποτα, μα τίποτα απολύτως να της ξεφύγει. Και σίγουρα όλα είναι ένα μυστήριο, πέραν από το ευχάριστο της όλης υπόθεσης, με ένα αυγό Φαμπερζέ, μία τούρτα Black Forest και το ξενοδοχείο το ίδιο, όπου είναι από μόνο του ένα μυστήριο. Σήμερα θα παραμείνουμε στη δεκαετία του 80. Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε δύο πρωταγωνιστές αυτής της εποχής. Είναι ο Ανδρέας Παπαμιχαλόπουλος και η Βαρβάρα Χριστοφή. Καλώς τους και τους δύο. Ευχαριστώ. Χαίρετε. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ, γιατί ξέρετε, ο κόσμος σας βλέπει καθημερινά, σας βλέπουμε καθημερινά. Χαιρόμαστε που μας κάνετε παρέα. Αλλά νομίζω ότι σήμερα θα ακούσουν και δύο κουβέντες παραπάνω από αυτούς τους ανθρώπους που τους γνωρίζουν μόνο μέσα από αυτόν τον ρόλο. Και θα ήταν καλά να σας γνωρίσουμε λίγο καλύτερα, πάντοτε με την καλή έννοια, το λέω. Είναι κόπος, έτσι, Βαρβάρα και Ανδρέα. Δεν είναι το τελικό αποτέλεσμα που βλέπουμε εμείς, αλλά είναι και μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Γιατί πίσω από τις κάμερες έχετε πάρα πολύ καλή στήριξη και υποστήριξη. Με. Βαρβάρα μου. Θέλεις να μιλήσεις πρώτη. Ναι. Ευχαριστούμε που μας φιλοξενείτε σήμερα. Η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή, όπως είπες. Ναι. Αξιόλογοι συνάδελφοι και πολύ καλοί σκηνοθέτες. Είναι πολύ όμορφο το όλο σκηνικό που έχει φτιαχτεί συγκεκριμένα για αυτή τη σειρά. Πολύ όμορφη χώρη. Όπως είπες, γυρίζεται στις πλάτρες ένα μέρος μεγάλο της σειράς. Και είναι πολύ ωραίο αυτό για μας. Πηγαίνουμε εκδρομή. Σίγουρα υπάρχει κόπος. Δηλαδή, ναι, η δουλειά του ηθοποιού δεν είναι τόσο εύκολη όσο μπορεί κάποιος να νομίζει ότι είναι. Όμως η αλλαγή του περιβάλλοντος, η συναναστροφή με τους αγαπημένους συναδέλφους είναι τόσο ωραίο. Είναι ωραία να χαίρεσαι που πηγαίνεις δουλειά. Βέβαια. Και αν το νιώθετε αυτό, ναι, σημαίνει ότι σας ανταμείβει και εσάς τους ίδιους ως αποτέλεσμα. Ναι. Πέραν από το τηλεοπτικό σας κοινό. Να πούμε ότι η αφετηρία της ιστορίας είναι ένα γεγονός που συνέβη τη δεκαετία του 60. Και από εκεί και πέρα το νήμα ξετυλίγεται σιγά σιγά. Όπως και τις προηγούμενες 6 φορές που δεν καταφέραμε να βγάλουμε λέξη από τους προηγούμενους, είμαι σίγουρος ότι σήμερα θα ακούσουμε τίποτα περισσότερο που θα το προδίδει. Θα προσπαθήσω ωστόσο. Πού έχει εξαφανιστεί η σύζυγος? Καταρχάς, πού έχει εξαφανιστεί ο σύζυγος? Μάλιστα. Ωραία. Πού έχει εξαφανιστεί ο σύζυγος? Πού έχει εξαφανιστεί? Τον βλέπουμε τη δεκαετία του 80. Σήμερα δεν τον βλέπουμε καθόλου. Ναι, όντως. Έχουμε μία υποψία που μπορεί να είναι η σύζυγος, η μητέρα των τριών παιδιών. Ο πατέρας όμως των τριών παιδιών. Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε που δεν είναι. Ξέρω. Όχι. Εσείς ξέρετε. Ναι. Δεν θα έλεγα ότι ξέρουμε. Έχουμε μία μικρή υπόνοια. Ναι. Τι, πού μπορεί να είναι. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε σιγουριά που είναι. Γιατί είναι σε εξέλιξη και το σενάριο. Τώρα που λες σενάριο, να μου επιτρέψεις να πω ότι. Όταν ένα σενάριο είναι καλογραμμένο, μάλιστα, όταν υπάρχει βάση του σενάριου, ναι, σωστά, αυτομάτως όλα δουλεύουν πολύ καλύτερα και πολύ πιο δημιουργικά. Όταν ένα σενάριο νοσεί, ας πούμε, δεν μπορείς να σταθείς πάνω του. Και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και ευτυχείς που αυτό το συγκεκριμένο σενάριο είναι πάρα πάρα πολύ καλογραμμένο. Ναι, είναι. Φαίνεται. Άλλωστε από το αποτέλεσμα και από την πλοκή. Βέβαια. Και την έξυπνη, αν θέλεις, προς τα αφαίρεση. Γιατί δεν είναι εύκολο να πηγαίνουν μπροστά στο 2020 και μετά πίσω στο 80 και στο 60 και τα ανάπαλλην. Θέλει και κόπο τηλεοπτικά για να πετύχει αυτό το πράγμα. Είναι πρόκληση. Είναι πρόκληση, ναι. Πόσο μάλλον και για την υποκριτική σας ικανότητα αυτό το πράγμα. Είναι πάντα, πάντα. Η υποκριτική συνάδει πάντα και με το σενάριο. Ναι. Έτσι. Αλλά είναι ένα υπέροχο ταξίδι στους συγκεκριμένους χαρακτήρες. Εντάξει, εμείς οι δύο κάνουμε το ζευγάρι. Ναι. Παίρνουμε πάρα πολύ καλά με τη Βαρβάρα.
Όπως επίσης και με την Νίκη τη Δραγούμη και με τον Παναγιώτη τον Λάσκο, που είναι, που είμαστε στην κολλητή, ας μαζί, πούμε. Ναι. Τα δύο ζευγάρια της δεκαετίας του 80. Ναι, ναι. Υπέροχες δεκαετίες εκείνες οι δύο, να ξέρετε, της δεκαετίας του 80, τις οποίες ως ζευγάρι δεν τις ζήσατε, τις ζήσαμε εμείς όμως. Ναι. Άρα όσα βλέπουμε που υποδίεστε εσείς, πλησιάζουν πάρα πολύ στην αλήθεια. Και με τα αντικείμενα της εποχής, και με τον ντύσιμο της εποχής, και με το κτένισμα της εποχής. Και πραγματικά είναι έτσι, ξυπνάει θύμισες και αναμνήσεις ευχάριστες για τους μεγαλύτερους από εμάς. Προσωπικά το μόνο που μου λείπει είναι η rock, το rock touch. Επειδή είχα να αντιδράσει πολύ rock, αλλά η δεκαετία των 80's είναι από τις αγαπημένες μου μουσικά. Ναι. Αλλά σαν τάσος είμαι πιο λαϊκός, ας πούμε. Μα τη δεκαετία των 80's δεν ήσουν γεννημένος. Σωστό, αλλά οι επιρροές μου είναι πάνε πολύ πίσω. Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θα αρχίσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε αποσπάσματα για να προσκαλέσουμε τους φίλους τηλεθεατές καθημερινά 7 και 20 ιστορικά ένα να συντονίζονται πριν από το κεντρικό τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων για να μπορέσουν να αντιληφθούν. Είμαι σίγουρος ότι περισσότεροι θα γνωρίσουν τις σκηνές, γιατί είναι από σκηνές που έχουν ήδη μεταδοθεί. Δεν μπορούμε να μεταδώσουμε σκηνές οι οποίες δεν έχουν προβληθεί ήδη και να επανέλθουμε. Παρακαλώ, η καλή συνάντηση στο κοντρόλ, γιατί σου έχω και μία έκπληξη σε ό,τι αφορά το επάγγελμα αεροσυνοδός. Τέλεια. Και θα σου πω στη συνέχεια. Παρακαλώ, έλατε. Τους. Ναι. Τι σου πάνε να μας ζώγω λίγο χρόνο να τα μαζέψω να πληρωζούμε. Όχι. Τι είναι έτσι ο άνθρωπε μου, μίλα, να έρθουν να κάνουν ιστορίες. Να έρθουν να παίξουμε χαρτιά. Μα τι να παίξουμε στα χαρτιά. Να παίξουμε το χρέος στα χαρτιά. Καλά να χάσουμε. Να χρωστούμε τα διπλά. Εντάξει, τα μονά αν εξορτώνουμε να δούμε και να πληρώσουμε και διπλά. Αφού είσαι καλός, ρε, εσύ σέρι, μένε σε σένα. Και εκεί είναι οι μάνες. Σου λαλώ. Πώς θα σου φάνε εσένα. Εντάξει. Στη Μαρίνα είμαι πάρα πολλά συγκινημένη και πολλά περήφανη για σένα. Ξέρεις ότι δεν συμφώνησα με το δρόμο που ήθελες να ακολουθήσεις. Παρόλα αυτά όμως έδειξες σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Και γι' αυτόν άλλωστε έπιασε και προαγωγή. Για τούτο λοιπόν σου εύχομαι, κόρη μου, και ισανότερα, γιατί πραγματικά αξίζεις το. Στην υγειά σου. Επίσης, μακάρι αυτό να γίνει παράδειγμα σε κάποιους, να τραβήσουν πιο συνετούς δρόμους. Στην υγειά σας. Ψυχία.
Κι εγώ πραγματικά, κυρία Άρενα, είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Δεν περίμενα ποτέ να φορέσει τα άφο μαργαριτάρια που σου επούλησα να μου κάνει τέτοια τιμή. Και δεν λέει σου, Λάλα. Σιγά με νεφόρουν τα φω μαργαριτάρια σου. Τι είναι, έτσι για φιλανθρωπικό σκοπό. Να έχει το μωρόνι ευρυδίκη κάτι να πέσει. Συγγνώμη, μα πραγματικά εμπερδεύτηκα γιατί βλέπετε η ποιότητα το δικό μου είναι τόσο αγκαλή, μοιάζω σαν αληθινά, βραδερφέ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, στην υγειά μας ξανά και ας πάμε κάτω, το φαΐ να ετοιμάστηκε. Η Μαρίνα συγκινήθηκε. Πάμε κάτω. Πάμε. Πάμε. On this lonely dock, watch the rain play on the ocean top. Λαλά. Γεια σου, κυρία Ρένα. Καλησπέρα. Πού είναι η Μαρίνα? Στο δωμάτιο της. Οκ, πάω. Δεν χρειάζεται, καλύτερα να φύγεις. Όχι, περιμένει με. Είναι πάρα πολύ αργά, καλύτερα να φύγεις. Όχι, αφού της είπατε να έρθω να την πάρω κάτω. Δεν τη βλέπω να έρχεται. Έτοιμη. Ωραία, γιατί μια στιγμή να ανησύχησα. Πώς είσαι έτσι εσύ? Τι έχω? Τα μαλλιά σου πώς είναι έτσι? Α. Πότε τα ξανακάμες έτσι? Σήμερα. Και έκαμε τα άλλες φορές που προφανώς δεν τα είδες. Έγινε και στέλια καρακιόζης όπως τη Λάλα. Μαμά, τι λαλείς. Πήγαινε σε παρακαλώ να ακτενιστείς. Τώρα για να καταλάβω, κυρία Ρένα, πέτει με καρακιόζη. Δεν σε προσβάλλω. Είναι για το καλό σου, Λάλα. Εδώ και μόνο τα ζούλη. Θα κάνουν της Μαρίνας 10 κοπελούδικα και θα τα χαίρεστε. Κατέβα κάτω, γιαγιούλα. Δευτερούλα μου, κατέβα κάτω. Μαρίνα. Μαμά, άκουσες τις ερώτησες ενωτάσεις. Εσύ άκουσες τις ερώτησα. Μαμά, να με δώσεις. Σε παρακαλώ, ανέβα στο δωμάτιο σου τώρα. Αν δεν ζωνείς τώρα, παρακαλώ. Μαζί σου δεν κάνω διάλογο. Όχι, πολλά καλά κάνει. Δεν ξέρεις, πιάσεις το μύρι-μύρι. Έτσι γρήτωρες που λέω του. Μαμά, να με δώσεις. Αν δεν με δώσεις, να πάω να ρωτήσω όλη τη γειτονιά να δέχουν. Πολλά καλή, αδερή. Παιδούν ναι, μαμά, παιδούν ναι, ναι, ναι. Κλείσει την πόρτα. Μάλιστα. Τι είναι τούτη φλακία που επέταξε μπροστά στον ερωτόκριτο? Έκαμε λάθος. Έκαμες. Ούτε ο κατάλληλος χρόνος, ούτε ο κατάλληλος χώρος ήταν για να ξεστομίσεις κάτι για τη Μαρίνα. Πραγματικά απολογούμε. Μετάνιωσα το μόλις το είπα. Να μην ξανασυμβεί. Πάντα ήσουν απερίσκεπτη. Ανοίγες το στόμα σου και να ξέρεις τι είναι να πεις. Κυρία Ρένα, μου ζήτησα συγγνώμη. Να ξέρεις ότι φέρεις και εσύ ευθύνη για τον ταμόρα που μεγαλώσα χωρίς μάνα. Την ευθύνη για τη Μαρίνα, κυρία Ρένα μου, και να με συγχωρείς, θα την έχεις αποκλειστικά πάντα εσύ. Καλημέρα. Μοσχέρι είναι τη κόρη σου, πώ να ζελάτε. Πού είναι η Μαρίνα? Ακουτάσω. Εχθές τη νύχτα ήρθετε αργά, μεθυσμένη, επαουρίζετε. Ενίσχετε τον έλεγχο, εξεσηκώσετε τον κόσμο. Αναγκάστηκα και είπα ναι. Είναι γι' αυτό που το πες. Πώς να σου το εξηγήσω? Κανονικά. Κοίτα, κάθε γονιός θέλει το καλύτερο δυνατό για το παιδί του, ναι. Ναι, δηλαδή τι εννοούσες? Κοίτα, Τάσο. Είσαι καλό παιδί. Εμένα δεν μου αρέσει και το στυλ σου. Καταλαβαίνεις, το έδειξα σου το. Αλλά νιώθω ότι είσαι καλό παιδί. Και ξέρω ότι θέλεις καλά πράγματα για τη Μαρίνα, αλλά κοίταξε. Κοίταξε πώς μεγάλωσε η κόρη μου.
αν την παντρευτείς για μου, μεθαύριο θα κάνουμε το 5-6 μωρά. Θα έχεις δυο μπακύρες μες στην πούγκα σου. Και ο ενθουσιασμός που έχετε τώρα θα σας φύγει. Δεν είναι ενθουσιασμός όμως, είναι παραπάνω. Έλα μαζί μου να σου δείξω κάτι. Black Forest, 7 και 20 καθημερινά, μην ξεχνάτε, από το Rick 1, μια αρένα μητέρα η οποία δεν αφήνει τίποτα τυχαία και στην τύχη και να πέσει και κάτω, αντιλαμβάνομαι, όπου καταπιέζει την κόρη της, στο μέγιστο βαθμό, αδιαφορώντας ίσως και για την καλή της διάθεση, την ευτυχία της, θεωρώντας ότι αυτά που θεωρεί η ίδια είναι τα σωστά. Δεν το έχετε σε τίποτα καθημερινά, αγαπητέ μου, Ανδρέα, να σε στείνει στον τοίχο, να σου μιλάει με το χειρότερο τρόπο. Αλλά νομίζω ότι τα πράγματα εξελίσσονται στη συνέχεια διαφορετικά. Πιστεύω ότι, όπως βλέπουμε, το σενάριο κυλά και η ιστορία κυλά με έναν ελαφρύ τρόπο. Ναι. Δηλαδή η ιστορία εκτελήσεται με έναν ελαφρύ τρόπο. Παίζει ρόλο το ότι δεν είναι κωμωδία. Δεν είναι, όχι. Και όμως μέσα από τις καταστάσεις θα έρθει το γέλιο. Ναι. Μέσα από τη συνθήκη να προσπαθήσει η κόρη, ας πούμε, να ευχαριστήσει τη μάμα ή όχι. Μάλιστα. Μέσα από την προσπάθεια του γαμπρού να ευχαριστήσει την πεθερά με τον τρόπο που ξέρει ο ίδιος. Ναι. Μέσα από τη συνθήκη θα βγει το αστείο. Ναι. Είναι έναν άλλον πλάσ για μένα. Αλλά και το μυστήριο. Βέβαια. Μάλιστα. Αεροσυνοδός όνειρο για να γίνεις. Πού να δεχτεί μια κόρη Λεοντίου. Ναι. Να είναι αεροσυνοδός και λέει να σερβίρει τσάι και καφέ. Θα πρέπει κάποιος να την ενημερώσει ότι όσοι είναι στο αεροπλάνο και σερβίρουν τσάι και καφέ έχουν τις γνώσεις που θα πρέπει ούτως ώστε να σώσουν, αν τα καταφέρουν, τους υπόλοιπους επιβάτες που βρίσκονται μέσα στο αεροπλάνο. Και δεν είναι απλά μια στολή και ένα κτένισμα στα μαλλιά ή ένας δίσκος φαγητού, γιατί οι συνάδελφοι αεροσυνοδοί παρακάθονται σε εξετάσεις κάθε χρόνο για να ανανεώσουν την άδειά τους και να βρίσκονται στα 37.000 πόδια, στα οποία ήμουνα 20 συνολικά χρόνια στις Κυπριακές Αερογραμμές, ως πλήρωμα καμπίνας. Και τη στολή που φορούσες στη σειρά και τη φοράς, τη φορούσα για 20 χρόνια. Το κουστούμι, ωστόσο, με τα ίδια χρώματα, και γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει επάγγελμα αεροσυνοδού. Πόσο σκόπος χρειάζεται, πέραν από το όνειρο που μπορεί να έχεις ως νέος άνθρωπος, γιατί τα ταξίδια είναι μια πρόκληση, είναι ένα όνειρο. Η ευθύνη που χρειάζεται στα 37.000 πόδια και η υπομονή με 150-60 επιβάτες, ο ένας στο μακρύ του, ο άλλος στο κοντό του. Πόρτα να ανοίξεις για να κατέβεις από εκεί δεν υπάρχει και θα πρέπει να μεταχειριστείς τον καθένα ξεχωριστά και την κάθε δύσκολη κατάσταση. Ωστόσο και εκεί σε κατάφερε να σε κάνει χάλια και να σε μειώσει λέγοντάς σου ότι δεν είναι αυτό επάγγελμα για σένα. Μια κόρη με ένα ξενοδοχείο να ανεβείς εκεί πάνω, έτσι. Ακριβώς. Και σύμφωνα με αυτό που λες, το θεωρώ μια ευκαιρία να πούμε στον κόσμο ότι δεν πρέπει να υποτιμούμε κανένα επάγγελμα. Σαφέστατα. Όλα είναι σημαντικά και να αφήνουμε τα παιδιά μας να παίρνουν τον δρόμο που θέλουν για να είναι αυτά ολοκληρωμένα και ευτυχισμένα. Και όχι να ζητούμε με βάση τις δικές μας προσδοκίες να ακολουθήσουν δρόμους που ίσως να τους στερήσουν τη δική τους ψυχική υγεία. Ναι. Γιατί αυτό συμβαίνει, βλέπουμε αυτή την ηρωίδα, να δέχεται τόση καταπίεση από τη μητέρα της, που στο τέλος, ενώ είναι μια χαρά κοπέλα, γίνεται... Γίνεται ράκος. Γίνεται ράκο. Δεν μπορεί να αντέξει αυτό το βάρος. Και δεν είναι ποτέ ευχαριστημένη, ναι, ποτέ ευτυχισμένη. Ναι, είναι δυστυχισμένη. Στην εξέλιξη αντιλαμβανόμαστε τη δυστυχία που μπορεί να έχει μία μητέρα, η οποία για να γλιτώσει εξαφανίζεται και αφήνει και τα τρία της παιδιά. Μα για να γίνει αυτό το πράγμα σημαίνει ότι έχουν προηγηθεί πάρα πολλές τραγικές καταστάσεις. Ναι, και να πούμε ότι η ιστορία
το νέο της στη συγκεκριμένη σειρά είναι ότι δεν είναι γραμμική, δηλαδή δεν είναι με τη σειρά που γίνονται τα γεγονότα, όχι, αλλά μας τα προβάλλουν ανάλογα με τα ερεθίσματα, μάλιστα, που προκύπτουν στα επεισόδια, και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί σιγά σιγά ξεκαθαρίζει το τοπίο. Ξεκαθαρίζει, είναι σαν εμβόλυμες οι ενέσεις που μπαίνουν, ναι, ναι, για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε τι γινόταν στη συγκεκριμένη στιγμή τότε. Ακριβώς. Ή για ποιο λόγο τώρα είναι αυτή η συμπεριφορά από το τότε. Και αντίστροφα. Οπωσδήποτε. Ναι. Και αντίστροφα. Ναι. Μάλιστα. Να δούμε άλλο ένα απόσπασμα, θέλετε. Βεβαίως. Παρακαλώ, η καλή συνάδελφη. Είσαι καλό παιδί. Ξέρω ότι σου έδειξα ποτέ ότι σε συμπάθησα, αλλά κατά βάθος συμπαθώς. Η κόρη μου έτσι είναι. Ξέρω ότι δεν είναι σωστό τούτο που γίνεται, αλλά δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Δεν θέλω να πληγωθείς. Η Μαρίνα έτσι μεγάλωσε. Μεγάλωσε μέσα στα πλούτη, μέσα σε τούτο το ξενοδοχείο. Εσύ πού αναγιώθηκες? Αγαπάς την? Ναι. Μπορείς να την κάνεις ευτυχισμένη? Στορά έτσι νόμιζα. Και τώρα αμφιβάλλεις. Γιατί ξέρεις ποιος μπορεί να την κάνει ευτυχισμένη? Ο Χριστόφορος. Και γιατί? Γιατί μπορεί να της προσφέρει όλα όσα είχε η κόρη μου. Δεν θέλω στο τέλος που να περάσει η αγάπη, να σε παρατήσει και να πληγωθείς, να νιώσεις προδομένος. Με κουρτί εμένα. Και μου, αν την αγαπάς πραγματικά, άφεστε να τραβήσει το δρόμο της. Περιμένεις την κουμέρα? Μέσα η κουμέρα. Παντός, σήμερα συναφέρναμε σας με τον Πέτρο. Έχεις κότσα κουμάρα για να καταφέρεις τη Ρένα να πει το μεγάλο ναι, μπράβο σου. Περιμένεις την να έρθει? Έχει κάτι δουλειές, εγώ ήταν να φύγω τώρα. Είναι τα δουλειές. Ξέρω εγώ. Ξαναζητεί τον εφηβικό της έρωτα. Άντε, πάει. Ε, περίμενε καλέ μου, είναι τα μπουλάλης. Κοινός ο πλουσιόπαιδος, αλλά είναι πελώνα του. Που μου έρθει τα μέσα δάρνη μου, είτε σαπάνιες παντέτσι είναι το σπίτι του και άλλοι κάνουν του χαρού έτσι πάνω ήρκα. Μα ο Καλογύρο, πού να μπογυρεύκει εδώ? Ξέρω εγώ, πεθύμισε τον και κάλεσε του. Μα το Χριστόφορο, αποκλείεται μάνα μου, ήταν ερωτευμένη μαζί του. Μια δυο φορές σαν ευκήγαζε και μετά που της είπα ότι μόλις με έκοψε μόνη μου, εκόλλησε μου και εμένα, παρέτησε το. Σαν το γήπαν, ένα και θηλυκό και αθηλυκό να ρέξει που δίπλα του. Το άλλο μου πενήρε ένα μήνα. Και που ξέρει ένα μάνα μου. Σκέφτω ότι όχι στην καθηγήτρια των θρησκευτικών εκόλλησε. Επήρε την ποδά, επήρε την ποτσί, εκατάφερε την. Εντάξει, είναι όμορφο έναν τηλέγω, αλλά όχι αμέ. Ανοίξε την Ρένα, ούτε που την πόρτα δεν θα τον άφηνε να περάσει. Ελαλά. Είναι όμορφο, είναι επιτυχημένο, είναι που οικογένεια. Με λάλο εμπελάρε τώρα. Μπορεί το να χρειάζεται τη Μαρίνα στο τέλο τη ημέρα. Και που ξέρει εσύ να που χρειάζεται. Μπορεί να μην το παραδέχεται ούτε ήδη, αλλά μπορεί να είναι καλύτερο που λέω μου τούτο. Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω που γίνεται μου τα χτες σωστά σήμερα. Ξέρω τη Μαρίνα, σαν την αρφή μου. Ναι, λαλά, η αρφή σου χαιρεντίζεται μέσα με τον μπουζουκόλλα. Τάσο, απρόσεχε πώς μιλάς. Είδα μου σου είπε η Μαρίνα. Είδα του, μου είπε κάτι. Με είδαν ότι του είδα, αλλά είδα αρκετά. Α, ώστε έτσι. Εσύ είδαν, εν του σε μίλησε, αλλά εσύ βιάστηκε και τσεφκάλισε συμπεράσματά σου μόνο σου. Τελικά σου δίκιο. Μπορεί να είσαι λίγο για τη Μαρίνα. Λαλώσεντα μου, μου είπε η Ρένα. Είσαι και σου σπίρτον τελικά. Πιστεύεις ό,τι σου δείχνουν. Είσαστε όλοι το ίδιο. Είναι. Είστε έτσι. Κυρία Ρένα, δεν κυρία Ρένα. Μπορεί να κέρδιζε με την πλόβα της, αν μην έκτιζε την παρτίδα, το σίγουρο. Ψυχή σας, με μίλα καθαρά. Την Μαρίνα να αγαπώ τη Λάλα. Και θέλω βοήθεια σου. Συντήσε. Ο Χριστόφορος, ο γαμπρός, να μας πει ξινός, όπως το λαλό. Με ποιο το δικαίωμα είναι και εμείς στο Χριστόφορο δάμεσα?
Να σου θυμίσω ότι το δαμέσα είναι ξενοδοχείο. Και η δουλειά μας είναι να τσιμίζουμε τον κόσμο. Εκολύσες το τζοτούτου. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με τις φαντασιώσεις σου, γιατί έχω ραντεβού με τον Κότσο. Να σου θυμίσω ότι ο Χριστόφορος είναι παλιός μου δεσμός. Τούτον έπρεπε να το θυμάσαι εσύ. Γιατί δεν νομίζω που το Χριστόφορο στον Τάσο να έκαμες μεγάλη βελτίωση. Αφήσ' τον Τάσο τώρα και δε τη δική σου τη συμπεριφορά. Ο Χριστόφορος δεν μπορούσε καλύστα να τα γιος σου. Ήταν συμμαθητής μου. Αυτά τα υποθέτεις εσύ. Δεν με αφορούν. Άλλωστε, να σου θυμίσω ότι είμαι νέα ακόμα. Είμαι μόνη μου και διεκδικώ τη ζωή όπως μου αξίζει και όπως εγώ θεωρώ σωστό. Καλύτερα να κοιτάς τη δική σου ζωή και όχι τη ζωή της μάνας σου. Ζωγραφίζεις. Και εμένα λείπει μου. Πώς ήταν? Η μαμά. Ναι. Είναι ώρα για τον την κουβέντα τώρα. Ποτέ δεν είναι ώρα από ό,τι κατάλαβα. Γιατί ρωτάς? Γιατί για μένα έχει σημασία. Μην τα σκαλίζεις ρε Ρόι τώρα. Να και σκαλίζω ξένα. Για τη μάμα. Μοιάζε πολλά με μένα. Ήταν χαρούμενος άνθρωπος. Πρέπει να πάω, έχω δουλειές. Αποφεύγεις. Και εσύ σκαλίζεις. Μια χαρά είμαστε έτσι όπως είμαστε. Εσύ είσαι μια χαρά. Ο Ιουλή. Είπα σου, μοιάζαμε πολλά. Μοιάζει με σένα. Αν θυμούμαι καλά, ναι. Τι άλλο θυμάσαι που τζινί? Εν έχεις άλλη δουλειά να κάνεις? Αφού τη βλέπεις όχι. Ναι, αλλά είναι καλό το πράγμα. Που τον καιρό που ήρθες που τις σπουδές σου, το μόνο που κάνεις είναι να κάθεσαι σου να σκιτσάρεις. Τούτον εσπούδασα. Ναι, αλλά τούτον θα σε οδηγήσει, θα σου δημιουργήσει καριέρα. Γιατί πρέπει να δημιουργήσω το οτιδήποτε? Γιατί όλοι οι άνθρωποι στην ηλικία σου τούτον αποζητούν. Ναι, εγώ δεν είμαι σαν τζινός που ξέρεις. Ναι, αλλά εσένα ξέρω καλύτερα από τον οποιοδήποτε. Ελά σου πω, μπορείς να με ασχολείσαι μαζί μου. Μπορείτε να με μουλαλείτε να κάνω και τι όχι. Είμαστε η οικογένεια σου. Αν δεν ασχοληθούμε εμείς, ποιος είναι να ασχοληθεί? Ελά σου πω, εμέ κοφτιά με νοιάζεστε. Εν περιμένω τίποτε σου κανένας. Εντάξει, άντε. Κανένας απολύτως. Λάλα, ούν τη βόλτα. Άστε. Άτε, Λάλα, πήγαινε και... Α, δεις τη μαμά μου σφύρα. Πάρε εγώ να τη φάω. Ο πελός να την πληρώσει. Τέλος πάντων, άσεψετε που για τα πιτσουνάκια. Άτε, Λάλα. Λάλα. Ποιος? Λάλα. Κυρία Ρένα μου, εσύ, πας από εδώ. Τι κάνεις τα μπέ? Στέκουμε. Γιατί? Τι γιατί, απλά στέκουμε. Λάλα, τι κάνεις έξω από το δωμάτιο της Μαρίνας? Το ευχήκα να πάω ένα γύρο. Ξυπόλυτη. Ναι, ξυπόλυτη είναι κατά γιατί απαγορεύεται. Θέλεις να μου πεις κάτι? Όχι. Όχι. Μαμά! Φκες έξω. Και βάλα μέσα σε μένα γλέπεις να μην πει κανένα ρε λαλά. Έτσι περιμένω να έχω εκεί μέσα. Άντε ρε. Να λένε επιτυχία αν κορούθες. Ο Θεός βοηθός. Καθημερινά 7 και 20 από το Ρικένα Black Forest. Μην το χάσετε πραγματικά και θα σας ταξιδέψει σε άλλες εποχές αλλά και θα σας ηρεμήσει και
θα σας χαλαρώσει από την ένταση της μέρας, αλλά και θα σας βάλει και στη διαδικασία να σκέφτεστε ποιος, τι και γιατί. Οι γονείς των δύο από τα τρία παιδιά που είδαμε στη σκηνή είναι εδώ. Είναι ο πατέρας και η μητέρα στους ρόλους, ο Ανδρέας και η Βαρβάρα. Και είναι αυτό που έλεγες πριν, κατά τη διάρκεια του βίντεο, Ανδρέα, ότι αν η αγάπη είναι τόσο ασφυκτική από τους γονείς, στο τέλος φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα. Οπωσδήποτε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε κανέναν και δεν μπορούμε να κάνουμε κανέναν να θέλει αυτά που θέλουμε εμείς. Ναι. Πολλοί γονείς δυστυχώς το έκαναν αυτό και σε παρελθοντικές γενιές, ναι, που ο κύριος στόχος ήταν να κάνεις μια δουλειά που θα βγάζεις χρήματα, ανεξαρτήτως αν σας αρέσει ή όχι, κτλ. Υπάρχει μια μικρή αλλαγή, ας πούμε, στις δικές μας γενιές. Αλλά πάλι, ασφιχτική πίεση υπάρχει, ναι, για πολλά θέματα. Για την παντριά, για... Ναι, για τη δουλειά. Ναι, για τη δουλειά. Για το ποιον θα επιλέξεις. Ναι, είναι σαν να μην εμπιστεύονται πολλοί γονείς τα παιδιά τους. Ναι. Δεν ξέρουμε πού βρίσκεσαι, αυτό το είπαμε από την αρχή. Βαρβάρα, ούτε και εσύ ξέρουμε ή δεν είδαμε ακόμη, αν και στο χθεσινό επεισόδιο νομίζω ότι εσένα επισκέφθηκε η Λάλα στο σπίτι. Γιατί κάθισε πάνω στον καναπέ σε μια πόρτα ξύλινη που μπαίνει κάθε φορά που μας την δείχνει, χωρίς να δείχνει ποιος της ανοίγει, και της μίλησε. Ίσως να έχω δίκιο, δεν ξέρω, υποθέτω, και θα το δούμε. Φαίνεται όμως και η έλλειψη και του πατέρα και της μητέρας στα παιδιά. Στη σειρά. Ναι, και το είδαμε στο βίντεο το τελευταίο, ναι, που είχε παιχτεί, ότι κουβαλούν το παρελθόν των γονιών τους. Μάλιστα, παιδιά. Σωστά. Και χωρίς να το θέλει η αδερφή, συμπεριφέρθηκε σαν τη μητέρα της προς τον αδερφό. Ναι, 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 είδατε. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ναι. Και είναι και η μεγαλύτερη από τα τρία παιδιά, ναι, η Ευρυδίκη, το ρόλο Ευρυδίκη, η οποία σας ξέρει και τους δύο πολύ καλά. Σας θυμάται. Ο μικρότερος δεν θυμάται κανέναν από εσάς. Τους δύο. Πάμε σε ακόμη ένα απόσπασμα. 7 και 20 καθημερινά από το Rick 1, Black Forest. Ιακώβου Λεοντίου, κατόπιν των γραπτών εξετάσεων Γραπτών εξετάσεων, όσο που έχετε καθίσει με βαθμολογία 87%. Το φυσικό χαρακτήρα της φυσικής κατάστασης υπό τον ιατρικό σύμβουλο ως εξαιρετικά επαρκής. Ανιά μου, ένα ρασινοδός παραγίνης οξά τίποτα αστροναύτης. Της προφορικής συνέδρης από την αξιότητα. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε πως έχετε επιλεγεί ως εκπαιδευόμενη συνοδός αέρος. Παρακαλώ, όπως επικοινωνήσετε με το Γραφείο Προσωπικού προς ενημέρωση περί των περαιτέρων διαδικασιών. Μα πού είμαι πούσου, γιατί μου πες να στον σε φέρω. Περιμένω σε να με πάρεις τα σου, είναι ηρτάρκησα, πού είναι πούσου. Είμαι παράδεκτος. Είμαι παράδεκτος, γιατί είμαι παράδεκτος, επειδή η βασική σου είναι η οικογένεια που είμαι παράδεκτος. Τι λαλείς. Το ταλέντο, βάλω το ταλέντο μου κάτω και συνάω το στο και φέρνω τα αμέσως. Για να μην χρειάζεται η γενέκα μου να ξενιδεύκεται σε λιμάνια ξένα. Ένα αεροσυνόδος που είμαι, είμαι ένας τρόμος. Για να μην χρειάζεται η γενέκα μου να χάνεται σε διάβολους ξένους. Τέλος πάντων, γιατί είναι σωστά νιέτα να μην. Έχεις παπούτσια εδώ, ναι. Έχεις σάντα, αλλά είναι με το σκουλαρίκια εδώ, ναι. Ό,τι άλλο θέλεις εδώ, ναι. Και είσαι άλλο το σάντα.
Θυμούμαι την κάθε φορά που έρχεται να με σχολάσει από το σχολείο. Περίμενα στα κάντζουλα. Και όπως έφυγε από την τάξη να κάνω ένα χαμόγελο. Φωτίζεται τον ολόκληρη. Το καλύτερο μου ήταν άμα έρχεται με τη στολή. Άμα έρχεται με τη στολή, όλοι γυρίζαν και θεωρούσαν τη. Ήταν τόσο όμορφη, όπως τη στάρ. Έτσι είναι η μεγάλη στάρ. Ξαφανίζονται πριν τα 30 τους. Τι εννοείς? Τζιμι Χέντριξ, Κερτ Κομπέιν, Τζιμ Μόρισον, Χιτ Λέτζερ, Τζάνις Τσόπλιν, Τζίζους Κράιστ. Σωστή. 12 point, ευρυδίκη. Μόνο ο Χριστός εξαφανίστηκε. Όλοι οι άλλοι με την άξαντα. Ακριβώς. Περίμενε. Περίμενε, πιστεύεις ότι το πράγμα για τη μαμά? Όχι, δεν έχει chance. Ναι, αφού έφυγε γράμμα. Είπε ότι πάει να ζήσει τη ζωή της, να ανοίξει τα φτερά της. Βασικά, ανεμείνει και δεν ήταν την άξη. Εγώ πάντως θυμούμαι φωνές. Φωνές με τον παπά Καυκάης, επικούς Καυκάης. Πολύ διαδοσπασμένο. Η μαμά έσπαζε να μες στο σπίτι και ο παπάς ήταν μπουζούκια. Ο παπάς τουλάχιστον να περιμένω να περπατήσω, να μιλήσω. Αφού σου το γιου είναι το γιου. Θυμάσαι τότε που γεννήθηκαν ο Ροή, που σε χάσαμε. Ε, πού να με χάσετε, θα πρόσεχε μου ο παπάς. Πραγματικά, ρε Μαρίνα, ήταν αναγκή, ρε κουμπάρε. Μα τι? Εντάτε, να φύγουμε να ρουνάρουμε μόνο νοσοκομείο. Και τι θέλες, Τάσο, να μείνουμε και μέσα για πάντα? Λοιπόν, έτσι σε πράγμα, ρε. Ήταν δύσκολη γέννα. Ναι. Είπες στους γυναικολόγους σου, καλύτερα να μείνεις στο νοσοκομείο, ώστε να φέρεις τα μίλια σου. Εν τσι με μηχανή, Τάσο, να φέρω τα μίλια μου. Ρε κουμπάρε, είσαι στις νοσοκόμες σου για μία, ό,τι έθελες, αν μπορούσα να σε βοηθήσω. Με φοάσαι. Εν θα σου ζητήσω να κάνεις τίποτε έσχη. Εν να με βοηθήσει η μάμμα μου. Έδειξα σου ποτέ ότι θέλω να βοηθήσω κοπελούθια μου, ρε κουμπάρε. Εν τα μάσαι σε καλό. Επειδή θεωρώ ότι είσαι ακόμα ψαντανωμένη. Σαν πω και βοήθησες ποτέ με την Ευρυδίκη και με τον Νικόλα. Κι όσο μου το σε βουράρε, τα πίσω τόσες μέρες. Ναι, είδαμε σε, που έχασες τον Νικόλα μέσα στο νοσοκομείο. Ο Νικόλας αρέσκουν τούτα σας σέρι να μόνο να κάνω, δηλαδή κλείσαν οι πόρτες που πίσω του εχάθηκε, βρέθηκε. Μες στο ακτινολογικό, που έχει μάθουν ακτινοβολίες, να πάθει και τίποτε. Αλλά να σου πέντε μες στο Τσέρνομπιλ που πήγε, κάνει. Να δούμε που ήταν ο νους σου. Εγώ και μέσα εμάχομουν να γεννήσω και εσείς μπόξω και κάνεις χαϊχού. Ρε Μαρίνα, αφού με τα γέματα είναι κατσιώτα και ξέρεις το, δεν μπορούσα να μου μέσα μαζί σου. Ναι, είναι κατσιάς. Φοάσαι τα γέματα, είναι μπορείς να φυρτείς. Κανένας δεν φύρτηκε, είναι επειδή είναι κατσιά. Έλα να σου πω, κανείως δαμέ, α, ούλα ξέρεις τα πιο. Είναι έτσι που να βοηθήσεις. Ναι. Έλα, εγώ είμαι. Έλα. Τι έγινε? Το μωρό μου λέει. Τι έχει το μωρό? Η τζιμάδου εξήμιζε έρχεψε να κλαίει. Η μάνα του παίρνει. Τζιμάται, κοντώται να μάνει νότι. Α, επήρε τα χαρτιά της. Πήγαινε, πιάσε το αγκαλιάν ώσπου να του κάνω το γάλαν του. Γίνεται να τον αλλάξεις πρώτα. Γιατί? Μπορεί να μην ρωτιά μητέρα. Τασό, αναγιώσαμε σε δυο κοπελούθηκια. Αλλάσαμε τους, επαΐζαμε τους, εποτίζαμε τους, ετσιμίσαμε τους, εμάθαμε τους να περπατούν. Στο τρίτον ανάλαβε κάτι. Άλλαξε το μωρό. Κύριε Λέησο, έτσι να πέσει η μαγιά σου. Άντε πήρνε, άλλαξε το. Το μυστήριο παραμένει αλυτό. Το τι συνέβη τη δεκαετία του 60 στο γάμο της μητέρας που βλέπουμε τώρα, της πεθεράς, και στη συνέχεια τη δεκαετία του 60 με την κόρη της και το σύζυγό της, και στο σήμερα. Είδατε τα τρία παιδιά. Είναι ο Νικόλας, η Ευρυδίκη και ο Ρόης στη σειρά, όπου οι δύο θυμούνται τους γονείς. Ο τρίτος ήταν ο μικρότερος, δεν θυμάται τίποτα. Και πού πήγε η μητέρα, αλήθεια, Βαρβάρα? Άφησε γράμμα, λέει η Ευρυδίκη, όπου ήθελε να φύγει, να συνεχίσει τη ζωή της και να ξεφύγει. Πόση πίεση, αντιλαμβάνομαι, υπήρξε μέχρι εκείνη τη στιγμή που μία μάνα να μην αντέχει και να αφήνει τρία παιδιά και να φεύγει? Γιατί είναι δύσκολο. Η αλήθεια, να λέγεται, θα αποκαλυφθούν όλα εν καιρό. Μάλιστα. Αυτό είναι και που με ρωτά ο κόσμος όταν με συναντά, ναι. Ότι πού είσαι στο σήμερα εσύ. Στο σήμερα, ναι. Πού είσαι εσύ. Θα το δείξουμε αυτό.
Γι' αυτό και το σενάριο προετοιμάζει το θεατή για το πού βρίσκεται η Μαρίνα και τι έχει συμβεί. Γιατί βλέπουμε να μην αντέχει. Δηλαδή, βλέπουμε περιστατικά στη ζωή της που πλέον δεν αντέχει. Αρχίζει το ποτήρι να ξεχυλίζει. Οπότε κάπως φτάνει στα όρια της αυτή η γυναίκα και με τη μητέρα της, αλλά και με το σύζυγό της, ο οποίος... Αλλιώς ξεκίνησαν και αλλιώς κατέληξαν στη σχέση τους. Τα τρία παιδιά, δηλαδή είναι πολλά που την πνίγουν αυτή τη γυναίκα και θα την οδηγήσουν σε... Σε κατάθλιψη. Σε κατάθλιψη. Σε κατάθλιψη. Χρόνια προφανώς κατάθλιψη είχε. Ναι, χρόνια πια, από ένα σημείο και μετά. Δεν είχε και επαφή με το περιβάλλον. Γιατί για να κλαίει το παιδί και να λέει ο σύζυγος, κλαίει το μωρό, αλλά η μητέρα δεν σηκώνεται γιατί κοιμάται, σημαίνει ότι τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Να σας γνωρίσουμε και λίγο καλύτερα. Η Βαρβάρα από πού κατάγεται? Έχω γεννηθεί στη Λεμεσό. Ναι. Και μένω στη Λεμεσό. Μάλιστα. Πηγαίνω, έρχεσαι και για τη σειρά. Πηγαίνω, έρχομαι. Και για τις υπόλοιπες υποχρεώσεις, αντιλαμβάνομαι. Σίγουρα ότι προκύψει στη Λευκοσία, πηγαίνω, έρχομαι. Εντάξει, είναι μικρή Κύπρος. Ναι, είναι σίγουρα. Πολύ εύκολο. Ναι. Οι γονείς και οι δύο από Λεμεσό. Ναι, Λεμεσό. Και η καταγωγή τους από εκεί. Έχουμε πολλά χωριά. Μάλιστα. Ποια χωριά είναι? Κάποια, τα χωριά μου, τέλος πάντων, από τη γιαγιά μου, τον παππού μου κτλ. Είναι το Βουνί, η Σωτήρα, η Ζανατσά. Μάλιστα. Της Λεμεσού, της Λεμεσού, ναι. Επίσης, χωριό μου θεωρώ και τη Λόφου. Μάλιστα. Που έχουμε σπίτι εκεί. Μάλιστα. Ο πατέρας μου κατάγεται από τη Μονή, το Ζακάκι. Μάλιστα. Ναι. Η επαρχία Λεμεσού. Ναι. Στο σύνολο της. Άλλα παιδιά στην οικογένεια, αδέρφια? Έχω μία αδερφή. Μικρότερη ή μεγαλύτερη? Μικρότερη. Μάλιστα. Ναι. Ακολουθεί και αυτή το επάγγελμα? Όχι, καμία σχέση. Ναι. Είναι πολύ έξυπνη η αδερφή. Γιατί το λες? Νομίζω ότι είναι αυτό που είπατε στην αρχή. Το κάθε παιδί πρέπει να διαλέγει αυτό που, που τον κάνει να νιώθει όμορφα μόνο. Ναι, όμως η αδερφή μου είναι πραγματικά έξυπνη γιατί έχει σπουδάσει μαθηματικά. Μάλιστα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να κάνω. Τέλος πάντων. Ναι, ναι, ούτε και εγώ. Ανδρέα, ούτε σχέση. Μικρότερο. Μένει μόνη μας στη Σκωτία και δουλεύει εκεί. Α, εκεί, τη χαιρετάμε τότε. Ναι. Και στο βίντεο demand, αν το δει στην επανάληψη, είμαι σίγουρος ότι θα χαρεί που θα σε δει. Ο Ανδρέας, από πού κατάγεται? Εγώ έχω γεννηθεί στη Λευκοσία. Καταγωγή μου είναι από Αμόχωστο. Ο πατέρας, η μητέρα. Ο πατέρας μου από Αμόχωστο. Από την πόλη ή από την επαρχία? Βαρώση. Βαρώση. Η γιαγιά μου από την πλευρά του πατέρα μου από Γιαλούσα. Ο παππούς μου, ο Μακαρίτης, από την πλευρά του πατέρα μου από Βαθύλακα. Είμαστε πρόσφυγες. Μάλιστα. Από την άλλη πλευρά, η μητέρα μου είναι από Λεμεσό. Ο συγχωρημένος ο παππούς μου από τη μητέρα μου είναι από τα Γαστριά. Γαστριά της Πάφου. Όχι, επαρχία Αμοχώστου. Απαρχία Αμοχώστου. Μάλιστα. Και η γιαγιά μου, η συγχωρεμένη από την πλευρά της μάμας μου, είναι από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Είναι μακρινές οι ρίζες. Ναι. Έχεις επισκεφθεί καθόλου? Όχι, ίσως δεν έχω πάει. Θα ήταν καλά και ενδιαφέρον. Ναι, θα ήθελα. Ναι, ναι, ναι. Να δεις. Άλλα παιδιά στην οικογένεια, αδέρφια? Η αδερφή μου που είναι 26 χρονών, συνάδελφος. Μάλιστα. Και έχω έναν ετεροθαλή αδερφό 13, από το δεύτερο γάμο του πατέρα μου. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Η καταγωγή από την Αμόχωστο. Αμόχωστο επισκέφτηκες? Έχω πάει. Συγκεκριμένα είχα παίξει όταν ήμουν και. Όταν είχα πρωτοέρθει με τον Θοκ. Μάλιστα. Τον Υπόλυτο στη Σαλαμίνα. Στη Σαλαμίνα τότε στην παράσταση. Ναι. Και ήταν μεγάλη στιγμή. Πρέπει να ήταν συγκλονιστική εμπειρία. Ήταν συγκλονιστική εμπειρία. Είχε μεσολαβήσει μια μάχη μέσα μου από άποψη ιδεολογιών, η αλήθεια να λέγεται. Και θυμάμαι, μου είπε ένας συγχωρεμένος ο παππούς μου, γιατί μάχεσαι μέσα σου, δικά μας αυτά τα πράγματα. Να πάω να παίξεις τσάμε, είναι ο τόπος. Από το που κατάγεσαι. Ναι, ήταν μια πάρα πολύ, δεν θα τα ξεχάσω ποτέ αυτή τη στιγμή, στη Σαλαμίνα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Όταν ήμουν 7 χρονών, έπαιζα σε αυτή την παραλία της Αμοχώστου, γιατί και εγώ από εκεί κατάγομαι, και στη Σαλαμίνα πήγαινα εκδρομή, αν θυμάμαι πολύ καθαρά, τις καθαρές Δευτέρες με τους γονείς. Γιατί η περιοχή εκεί ήταν υπέροχη. Πραγματικά. Και λίγο πιο πάνω προς το Τρίκωμο και το Μπογάζι, όπου είναι μαγευτικά. Και πού σπούδασε η Βαρβάρα? Έχω σπουδάσει αρχικά στο Πανεπιστημίο Κύπρου δασκάλα. Αλήθεια, Βαρβάρα. Ναι. Και άφησες το εκπαιδευτικό κομμάτι και πήρες το κομμάτι της υποκριτικής. Ναι, αυτό ήθελα πάντα. Ναι. Ήσουν έξυπνη και μετά... Με την καλή έννοια. Με την καλή έννοια. ναι.
Όχι, είμαι. Βέβαια, σαφέστατα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, σπούδασα αρχικά δασκάλα, αλλά πάντα ήθελα να γίνω ηθοποιός από 10 χρονών. Δηλαδή, ακόμα και στο Πανεπιστημίο Κύπρου ήμουν στο θεατρικό όμιλο, κάμναμε εκεί παραστάσεις, πράγματα. Είναι κάτι που δεν φεύγει, ναι. Όχι, είναι κάτι που έμεινε και μετά ακολουθήσαν οι σπουδές μου στην Αθήνα. Ναι. Στη δραματική σχολή. Έτσι. Μάλιστα. Και από τότε εδώ. Πίσω. Να πω κάτι. Παρακαλώ. Επειδή το λέει παντού, γιατί δεν το λέει τσου δάμε. Τι, Ανδρέα. Το περιστατικό μας. Για πες. Έβλεπα. Επειδή το λέει παντού, έβλεπα έναν από αυτές τις κασέτες, τις παλιές μέσα σε κάμερα. Μάλιστα. Τις έκανα ψηφιακές, έκανα σε μορφή DVD. Ναι, ναι, ναι. Και ήταν κάποια γενέθλια του παρελθόντος. Ήμουν μικρός. Και βλέπουμε, υπάρχει ένα κοριτσάκι. Χοπ, χοπ, έτρωε. Τελικά λέει με μάμα, ξέρεις ποια είναι τούτη, η Βαρβάρα Χριστοφία. Συναντηθήκατε σε γενέθλια στη Λεμεσό. Ναι, στα δικά σου τα γενέθλια. Στα δικά σου τα γενέθλια. Ήσασταν συμμαθητές δηλαδή. Όχι, ήταν συναδέλφοι σας, οι μαμάδες. Οι μητέρες μας. Και πήγες στα γενέθλια του Ανδρέα. Ναι. Είδες πως τα φέρνει η μοίρα. Πράγματι. Και βρεθήκαμε τώρα να παίζουμε μαζί. Ναι, κοίτα να δεις η Κύπρος πόσο μικρή. Εκπληκτικό. Ο Ανδρέας πού σπούδασε? Εγώ είχα πάει Αγγλία, έκανα theater performance και μετά είχα πάει στην Ελλάδα 3 χρόνια. Μάλιστα. Έχω και πτυχίο μουσικής. Μπράβο. Αυτά, σε με τι αυτά ασχολούμαι, στην κιθάρα. Χαίρομαι. Άρα είναι καλοφωνάρης. Βέβαια, τραγουδά πάρα πολύ ωραία. Α. Είναι και τραγουδιστής, δεν είσαι? Ναι, παράλληλα εργάζομαι και σαν μουσικός, παράλληλα με την υποκριτική. Χαίρομαι γι' αυτό. Και νομίζω ότι είναι και η έξοδος, ή η ξεκούραση, ή η χαλάρωση. Οπωσδήποτε. Νιώθω πάρα πολύ ευλογημένος που μπορώ να κάνω αυτά τα δύο πράγματα. Ναι, ναι. Που σου αρέσουν και τα δύο. Ακριβώς. Και χαίρεσαι και τα δύο να τα κάνεις. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας στις 7 και 20 για το επόμενο επεισόδιο. Να σας ευχηθώ κάθε καλό. Ο Θεός να σας δίνει δύναμη. Επίσης, να δημιουργείτε. Πάρα πολύ. Να είστε πάντοτε ευτυχείς με αυτό που κάνετε. Και επίσης και γύρω σας, που είναι σημαντικό. Και να είστε πάντα καλά. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα, ευχαριστώ που ήρθατε. Εμείς ευχαριστούμε. Και μας τιμά. Καλή συνέχεια. Επίσης. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας κάνετε στην ροφιά μέχρι αυτή την ώρα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας τη Δευτέρα, 8 το πρωί, 8 με 10 στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Εμείς και ο κόσμος μας ραδιοφωνικά στους 97,2 και στη συνέχεια άλλη μία ώρα τηλεοπτικά 2,5 με 3,5. Παραμένουμε ασφαλείς. Προσέχουμε τον εαυτό μας και αγαπάμε τους γύρω μας. Ο καλός συνάδελφος Πέτρος Κίττος στη σκηνοθεσία σήμερα, μαζί με όλους τους καλούς συναδέλφους πίσω από τις κάμερες. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που συντονιστήκατε. Μας τιμά. Η εκπομπή σε επανάληψη λίγο μετά τα μεσάνυχτα από το ΡΙΚ2. Γεια χαρά.